Νέα μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα από αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους. Σε επίπεδο Κρήτη, στο σκηνικό του καιρού, παρουσιάζει σήμερα συνθήκες αστάθειας, καθώς στο νησί μας καταλαμβάνουν ψυχρότερες αέριες μάζες. Η αστάθεια αυτή οφείλεται κατά βάση στις ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες καταλαμβάνουν και το νησί μας, δημιουργώντας συνθήκες ροσιάς για το βράδυ και καλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς λέμε ότι ήρθαμε και δεν θα έχει βροχή. Ευελπιστείτε. Ναι. Από πού ήρθατε εσείς? Από Αθήνα. Νεφώσεις και συνθήκες δροσιά σήμερα, ενώ από Τετάρτη δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς και παροδικές βροχές, τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Εξαιτίας του γεγονότος ότι από την Τετάρτη η ψυχρότερη αυτή αέρια μάζα γίνεται πιο έντονη και θα νιώσουμε πολύ πιο έντονη και τη δροσιά, φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν και στο νησί μας θα είναι με βροχές και δεν αποκλείεται κατά τόπους να σημειωθούν και τοπικές μπόρες ή ακόμα και κάποιες καταιγίδες. Ευτυχώς όμως τα φαινόμενα αυτά φαίνεται να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και από την Τετάρτη και όλα στο βράδυ θα δούμε τον καιρό στο νησί μας να βελτιώνεται. Δεν μας νοιάει το μπουρινάκι, όταν θα έρθει θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα περνάμε καλά. Κάνουμε την ηλιοθεραπεία μας. Στις διακοπές θα πάτε? Διακοπές αφού είμαι μόνιμος. Είμαι συνταξιούχος. Εμείς δεν μας έχει συνηθίσει ο καιρός σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά εμείς συνεχίζουμε τα μπάνια μας. Τι να κάνουμε, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε. Με βροχή θα μπείτε μέσα? Με βροχή φυσικά θα πούμε. Μ' αρέσει κιόλας να μην κάνει και πολύ ζέστη, να χαλάει και λίγο και να δροσιζόμαστε. Ναι. Άμα είναι πολύ ζέστη, δεν μ' αρέσει. Ο Μίνι Καύσωνας των προηγούμενων ημερών έδωσε προσωρινά τη θέση του στη δροσιά, με τους πολίτες να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους στις παραλίες. Για αύριο Τρίτη αναμένεται ότι ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε την ένταση της κακοκαιρίας με βροχές, τοπικές καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα κατά τόπους λόγω τοπικών συνθήκων δεν αποκλείεται να έχουν και μια μικροένταση, εδώ στην Κρήτη αναμένεται ότι θα έχουμε και πάλι συνθήκες αστάθειας, οι οποίες θα είναι όμως υπιότερες, θα δημιουργήσουν κάποιες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους δεν αποκλείεται να εκδηλώσουν κάποια πολύ ασθενή και παροδική βροχή, ιδιαίτερα προς τις μεσημβρινές και λίγο νωρίς στις απογευματινές ώρες. Εμείς ερχόμεθα και το χειμώνα και κάνουμε μπάνια. Και δεν μας πειράζει όπως και να είναι ο καιρός, δεν μας ενοχλεί. Το πρωί πολίτες από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου ξύπνησαν με ψυχάλες, ενώ λίγη ώρα αργότερα βρέθηκαν σε κοντινές παραλίες για δροσερές και χαλαρές στιγμές. Είναι δύσκολα πράγματα, πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι τα καιρικά φαινόμενα είναι δύσκολα. Ναι. Σεραυνούς, στραπές. Οπότε μια στιγμή στην άλλη. Σε λίγο θα έρθει. Προχθές ήταν εδώ και σηκώθηκε η αναμοστρόβλη και φύγαμε έτσι αστραπιαίως. Την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνεμοι γενικά θα είναι από ανατολικές διευθύνσεις με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4. Τοπικά όμως σε ανατολικές και νότιες περιοχές πρόσκαιρα θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Λουόμενοι ενημερώνονται για τα καιρικά φαινόμενα και όπως λένε, ο καιρός δεν θα τους καλά στα σχέδια για βουτιές και για διακοπές.